Η κάρτα του πολίτη λοιπόν περιέχει ένα σύστημα μικροεπεξεργαστών μιας τεχνολογίας πολύ προηγμένης, της RFID. Ξέρω ότι ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη συμβληθεί με την εταιρεία PAN της Ιαπωνίας, έχει ήδη προμηθευθεί 9 εκατομμύρια μικροεπεξεργαστάς RFID, είναι αποθηκευμένη στα ΜΑΤ της Κεσαριανής. Το δεύτερο στάδιο θα είναι να κλαπούν μερικές κάρτες τέτοιες. Δεν είναι συνωμοσιολογία, θα το δείτε. Και θα μας πάνε μετά στην εμφύτευση, όπου εκεί πλέον ο άνθρωπος θα γίνει ρομπότ.